Να σας πω ότι όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που θέλετε να εμβολιαστείτε πως υπάρχει και η πλατφόρμα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με τους γιατρούς που σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας μπορούν να σας βοηθήσουν για να γίνουν οι εμβολιασμοί. Η ερώτηση είναι αν οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν στα ιατρεία, αν οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στο σπίτι. Η ερώτηση είναι πόσο κοστίζει αυτό και αν κοστίζει, ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές στην ενδοχώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν το γνωρίζω, διότι είναι εκείνοι που λένε ότι ούτως ή άλλως και η πλατφόρμα από το γιατρό ο οποίος καλείται συμπληρώνεται για να υποβληθεί στη συνέχεια στην αρμόδια σελίδα. Ρωτώ λοιπόν τον γιατρό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκολα Θουράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Σοκράτες. Το ερώτημα το ακούσατε. Ναι, το πολύ εύλογο το ερώτημα. Η διαδικασία είναι γνωστή και νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια των τελευταίων μηνών για τους κατοίκων εμβολιασμούς και προχωράνε σε πολύ γοργούς ρυθμούς. Ο θεράποντας ιατρός, κάθε ασθενούς ο οποίος δικαιούται να εμβολιαστεί κατοίκων, είναι κατακεκλημένος, έχει κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν του επιτρέπουν τη μετακίνησή του σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, μπαίνει σε μια πλατφόρμα που είναι μέσω της ΙΔΙΚΑ και υποβάλλει την αίτηση για κατοίκον εμβολιασμό. Εάν κάποιος μου ετέθη το ερώτημα το εξής, μια κυρία είναι κατάκητη, μένει σε χωριό της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Δεν έχει δικό της την περιοχή που μένει, δεν υπάρχει γιατρός, ανήκει σε κάποιο κέντρο υγείας εκεί κοντά. Δεν έχει λοιπόν το γιατρό. Η γυναίκα αυτή η οποία επιθυμεί να εμβολιαστεί θα πρέπει να απευθυνθεί πού, να πάει σε αυτή την πλατφόρμα που έχουν ακούσει, να πάει στο κέντρο υγείας της περιοχής. Θα μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε γιατρό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ιδιώτη γιατρό, ο οποίος αναλαμβάνει τον κατοίκον εμβολιασμό. Μπορεί να βρει δηλαδή γιατροί, το κοντινότερο υπάρχουν μέσα από όνομά του, βέβαια, μέσα από το τηλέφωνό του. Και να γίνει η διαδικασία ώστε να μπορεί να τον εμβολιάσει ακόμα και αν είναι στην ενδοχώρα. Βέβαια, υπάρχουν και κλιμάκια και από τα κέντρα υγείας, τα οποία διενεργούν εμβολιασμούς σε όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας. Νομίζω ότι μπορεί να απευθυνθεί και εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα ότι δεν έχει κάποιο προσωπικό γιατρό, και από την πλατφόρμα αυτή μπορεί να βρει γιατρό, αλλά και από το κέντρο υγείας της περιοχής. Ο ιδιώτης γιατρός, να φανταστώ, τον οποίο μπορείς να βρεις μέσα από την πλατφόρμα και μπορεί να σε εμβολιάσει, μπαίνει μέσα στο σύστημα ότι πληρώνεται για αυτό, κύριε Λαθουράκη, είναι κάτι το οποίο ρώτησαν οι άνθρωποι. Όχι, βέβαια. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν. Ο γιατρός θα αμυφθεί από το κράτος με βάση τον αριθμό των εμβολιασμών τον οποίο έχει διενεργήσει. Εννοείται ότι ο ασθενής δεν υποχρεούται να δώσει κάποια αμοιβή στο γιατρό. Είναι δωρεάν υπηρεσία προς Θεού. Χωρίς αμοιβή από τον πολίτη. Πληρώνεται, λέτε, από τη στιγμή που έχει ενταχθεί στη διαδικασία αυτή από το κράτος, για να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που μας ακούν αυτή την ώρα και ζήτησαν την διευκρίνηση, ότι παίρνουν άμεσα την απάντησή τους. Αναφορικά με τα εμβόλια της γρίπης, επίσης ερώτημα. Στο παρελθόν σας είχα ξαναθέσει το ερώτημα αυτό. Μπορεί να γίνει, οι περισσότεροι λένε ότι έχει πάει πίσω όλο αυτό το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την γρίπη, και μάλιστα έβλεπα και τα στοιχεία του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την χθεσινή ημέρα, ότι πραγματικά ο αριθμός των ασθενών στις ευρωπαϊκές μονάδες εντατικής θεραπείας, όχι με κορονοϊό, με γρίπη, ότι έχει μια σταθερή αυξητική τάση. Προφανώς ερχόμαστε στην περίοδο της γρίπης. Πέρυσι περάσαμε μια περίοδο χωρίς γρίπη, ουσιαστικά με πολύ λίγα κρούσματα. Φέτος νομίζω ότι θα επανακάμψει. Γι' αυτό καλώ όλους τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι θα πρέπει να εμβολιαστούν και ξέρουν ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί εμβολιάζονταν κάθε χρόνο, ακόμα και τώρα, να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης. Όλοι δηλαδή οι ασθενείς πάνω από τα 60. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας, αναπνευστικά, καρδιολογικά, ζαχαροδιαβήτη, υποφέρουν από χρόνια νοσήματα ογκολογικά,
πνευματολογικά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες γυναίκες είναι τις ομάδες υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να εμβολιαστούν ακόμα και τώρα για τη γρήπη. Μάλιστα. Ακόμα και τώρα λοιπόν προλαβαίνουν, λέτε, μπορούν να το κάνουν το εμβόλιο. Εάν κάποιος έχει προγραμματίσει να κάνει και το εμβόλιο με τον κορονοϊό, κύριε Ελαθουράκη. Θα μπορεί να το κάνει και ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνει και την ίδια μέρα το εμβόλιο της γρήπης. Μάλιστα. Νομίζω αυτό έχει ξεκαθαριστεί εδώ και μήνες. Εγώ ξαναρωτώ, διότι εξαιτίας του ότι υπάρχει αυτός ο φόβος, γι' αυτό έχει πάει πίσω και όλο το υπόλοιπο το πρόγραμμα. Ακριβώς. Για τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ότι έπρεπε να εμβολιαστούν, αλλά δεν εμβολιάστηκαν εξαιτίας και του εμβολίου με τον κορονοϊό. Και σου λέει και ο άλλος, πόσα εμβόλια τελικά θα κάνω, ας πούμε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εσείς επίσης από τη δική σας την πλευρά ως γιατροί, και μου το λέγατε και την προηγούμενη φορά, έχετε και μια διαφωνία σε ό,τι έχει να κάνει. Καλά, εμείς το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει κατά κόρο και μέσα από τη συχνότητα του 984, έχουμε ακούσει και τις ενστάσεις και γιατί κλπ. Εσείς λοιπόν από τη δική σας την πλευρά, παρακαλώ να σας ακούσω ωστόσο, λέτε ότι ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν πενθήμερη καραντίνα, διότι μετά την πενθήμερη καραντίνα δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και τόσο εύκολα. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, οι οποίες βέβαια εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες, οι οποίες είναι οδηγίες του CDC, του ECDC, των Ευρωπαϊκών και των Αμερικάνικων εταιριών πρόληψης και διάγνωσης. Βέβαια, μετά την πενθήμερη καραντίνα, όπως γνωρίζουμε, πολλοί άνθρωποι δεν είναι ακόμα ασυμπτωματικοί. Εκεί υπάρχει η μεγάλη διαφορά σε αυτό των οδηγιών και στην πραγματικότητα. Το μεταφράσαμε μάλλον διαφορετικά. Δηλαδή, όποιος έχει, εννοείται, πήρε το ή ακόμα ο βήχας επιμένει, προφανώς θα πρέπει να παρατείνει την καραντίνα του για 10 μέρες για λόγους ασφάλειας. Η οδηγία είναι σε ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα να βγουν την έκτη μέρα με πολύ αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας. Τα οποία δηλαδή αφορούν τη μάσκα, είτε FFP2 ψηλή δηλαδή προστασίας, μόνο αν είναι ασυμπτωματικοί. Ασθενείς οι οποίοι έχουν ακόμα συμπτωματολογία θα παρατείνουν την καραντίνα. Όσοι ακόμα τη δυνατότητα ή είχαν τη δυνατότητα τις προηγούμενες ημέρες και βέβαια μπορούν να ψαχτούν μέσω του διαδικτύου, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, είτε το blog του Γιώργου Σαχίνη στο neakriti.gr, είτε μέσω του site του 984, της σελίδας του 984, είτε στο facebook του 984, θα ακούσουν όλες αυτές τις έρευνες που σε καθημερινή βάση έχει παρουσιάσει και παρουσιάζει ο Γιώργος Σαχίνης για το τι λένε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, πώς αυτά στη συνέχεια μεταφράζουν στο εσωτερικό, ποια είναι η ερμηνεία που τους δίνουμε, τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνουμε σωστά. Γι' αυτό και εσείς από τη δική σας την πλευρά ως γιατροί λέτε, παιδιά, και θέλετε ή θέλετε να κάνετε αυτές τις διευκρινήσεις, δεν είναι δυνατόν να τελειώνουμε μέσα σε 5 ημέρες. Έπρεπε να υπήρχαν ανάλογες οδηγίες και από το δικό μας το Υπουργείο. Η αλήθεια είναι ότι και οι οδηγίες που ακολουθήσαμε από το CDC, τον Αμερικάνικο Οργανισμό, είναι συγκεκριμένες. Αναθεωρήθηκαν με μια μικρή διευκρίνηση ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει τεστ στο τέλος της 5η μέρας και βγει αρνητικός, θα μπορεί να βγαίνει. Ενώ αντίθετα, αν βγει θετικός, εκεί επιβάλλεται παράταση της απομόνωσης για μέχρι το 10ήμερο. Εμείς αυτή την οδηγία ακόμα δεν την έχουμε ενσωματώσει. Αλλά ακολουθούμε την οδηγία με τα συμπτώματα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει συμπτωματολογία, θα μείνει ακόμα άλλες 5 μέρες σε απομόνωση, ώστε να μην μεταδίδει τον ιό. Σε μικρότερο βαθμό μεν, αλλά το συνεχίζει και το μεταδίδει. Υπάρχουν έρευνες ότι ο ιός μεταδίδεται ακόμα και στο 10ήμερο. Οπότε θέλει πολύ αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας όταν βγούμε από την απομόνωση. Μάλιστα. Είναι οι διευκρινήσεις που θέλατε να κάνετε και κυρίως η απάντηση που έπρεπε να δοθεί στους ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν εάν απευθυνθούν σε ιδιώτες γιατρούς μέσω της πλατφόρμας που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, εάν θα υπάρξει αμοιβή στους γιατρούς από τους ίδιους και λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί βάσει τη σύμβαση που έχουν να κάνουν από την ελληνική πολιτεία, ναι. Έτσι. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Αυτό για να το κρατήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν και σε απομακρυσμένα σημεία και σήμερα το κόστος μιας επίσκεψης είναι αφίστατο να πάει και με τα οικονομικά που έχουμε. Κύριε Λαθουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας από τον 984.